Αυτό θα το ξέρουμε ακριβώς τον Οκτώβριο, όταν τα νέα στοιχεία θα έχουν μπει στο πρόγραμμα και θα ξέρουμε ακριβώς τι υπάρχει. Επαναλαμβάνω όμως, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι τον Οκτώβριο θα φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα όσον αφορά το χρέος. Βασιζόμενο σε αυτό, πρέπει να πω ότι αν αυτό είναι αναγκαίο, θα επιτρέψουμε να υπάρχει ένα παίξιμο, μια δυνατότητα όσον αφορά το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνει η αποπληρωμή, αλλά και εκεί, κοιτώντας ακριβώς το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμών, νομίζουμε ότι τα περιθώρια τα οποία δίνουμε και για τους δύο μεριές είναι αποδεκτές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε. Και επαναλαμβάνω πολλαπλώς ότι ένα κούρεμα δεν είναι δυνατόν να γίνει. Δεν είναι δυνατόν να γίνει, γιατί από ευρωπαϊκής πλευράς το έχουμε πει και το έχουν πει όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν είναι εφικτό, δεν είναι επιτρεπτό. Ήδη τον Ιούλιο το είχα πει ότι το δούνου του θα εκφραστεί τον Οκτώβριο και θα πει αν θα συμμετέχει στο επόμενο πρόγραμμα. Ναι, ταυτόχρονα όμως βάσει των αλλαγών οι οποίες θα γίνουν σε σχέση με τις τράπεζες και σε σχέση με τις συντάξεις και σε σχέση με το γεγονός ότι πραγματικά θα δούμε τη δυνατότητα αποπληραμής και καλύψεως του χρέους, το δυνατού μας είπε η Γενική του Γραμματεία ότι τον Οκτώβριο πραγματικά θα συζητήσει με θετικό πρόσημο την περαιτέρω συμμετοχή. Αυτή ακριβώς ήταν η φόρμουλα με την οποία κινηθήκαμε σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έτσι είχαμε συμφωνήσει και στο παρελθόν. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένας ανεξάρτητος φορέας. Όταν όμως η γραμματέας του, η διευθύντριά του αποφασίσει και πει ότι ναι, θα κινηθούμε με ένα θετικό πρόσημο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα κινηθούν με τον τρόπο με τον οποίο μας έχει υποδείξει. Και πρέπει να πω ότι το Eurogroup, εμπροκειμένου, βασιζόμενοι σε αυτό και βασιζόμενοι και σε αυτό το οποίο είχε πει και το Bundestag στο παρελθόν, ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Δουνουτού, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για να κινηθούμε. Εάν τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, πήραμε τις αποφάσεις στις 12 Ιουλίου στη Σύνοδο Κορυφής. Όλοι οι συμμετέχοντες στις 12 Ιουλίου συνεφώνησαν ότι τις τελευταίες εβδομάδες πραγματικά υπήρξε μια ουσιαστική αλλαγή η οποία κατεγράφει στην Ελλάδα. Και αυτή είναι εκείνη η οποία, εντάξει, προφανώς έχει δείξει σε αντιπαραθέσεις μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην κυβέρνηση, μέσα στη Βουλή, αλλά αυτό νομίζω ακριβώς εξηγεί ακριβώς ποια είναι η διαφορά. Κοιτάξτε, αν όλα περνούσαν χωρίς την παραμικρή αντίθεση, αντιπαράθεση, θα ήταν και έκπληξη. Αλλά επειδή η αλλαγή είναι σημαντική, πολλοί την είπανε, πολλοί λένε, μα τώρα ζούμε σε άλλο χώρο, σε άλλο τόπο, γιατί πραγματικά όλα αυτά πέρασαν και από το Κοινοβούλιο το Ελληνικό. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς εμείς στο Υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή συμφωνήσαμε όλοι ότι βασιζόμενοι σε αυτές τις προδιαγραφές μπορούμε να συστήσουμε την αποδοχή αυτού του προγράμματος. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ύστερα από τις εμπειρίες των τελευταίων μηνών δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι, αλλά αν κοιτάξουμε το γεγονός ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο απεδέχθη ένα μεγάλο μέρος αυτών των αλλαγών, δεν θα ήταν σωστό, θα ήταν απαράδεκτο να μην δώσουμε στην Ελλάδα τη δυνατότητα μιας νέας αρχής. Εάν η Ελλάδα τηρήσει τις υποσχέσεις της, εάν το πρόγραμμα αυτό το οποίο απεδέχθη το υλοποιήσει πλήρως, τότε η ελληνική οικονομία τις επόμενους μήνες και χρόνια μπορεί μόνο να αναπτυχθεί. Η δυνατότητα υπάρχει, ας ελπίσουμε ότι θα τη χρησιμοποιήσουν οι Έλληνες, αλλά αυτό πρέπει να το κάνουν οι Έλληνες και μόνοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλές φορές παίρνουμε αποφάσεις που υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ και επιχειρήματα κατά. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι στην πολιτική υπάρχουν επιχειρήματα μόνο προς τη μία κατεύθυνση. Και στις περισσότερες αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε και τη στιγμή που παίρνουμε την απόφαση δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι τι θα συμβεί πραγματικά σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, στο μέλλον. Δεν ξέρει κανείς, δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί ακριβώς ή να προλάβει και να προκαταλάβει όλες τις
εξελίξεις. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά τα υπέρ και κατά. Εμείς κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Το σκεφτήκαμε. Πήραμε σοβαρά υπόψη την ευθύνη μας προς την Ευρώπη, την αλληλεγγύη προς την Ελλάδα, την ευθύνη την οποία έχουμε όμως και έναντι όλων των άλλων κρατών μελών και των φορολογουμένων όλων των άλλων κρατών οι οποίοι προκειμένου θα πρέπει να συμμετάσχουν. Συμφωνήσαμε όλοι. Ξέρουμε ότι για πάρα πολλούς λόγους χρειαζόμαστε μια Ευρώπη η οποία είναι σε θέση να κινηθεί και αυτό σημαίνει να υπάρχει εμπιστοσύνη, να μπορεί κανείς να βασιστεί στους άλλους, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιδεικνύει και αλληλεγγύη. Μπορώ να πω ότι εγώ ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο οποιοδήποτε άλλο δεν ήταν για μένα εύκολο να φτάσω αυτή την απόφαση. Αλλά επειδή ακριβώς δυσκολεύτηκα, σας λέω παρακαλώ υπερψηφίστε αυτή την πρόταση.